centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Τα πράγματα δεν τα βλέπουμε να πηγαίνουν καλά. Δεν θα πρέπει να βγάζουμε σίγουρα γρήγορα έτσι συμπεράσματα. Ναι. Θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να τηρούμε πιστά όλα τα μέτρα αυτά που δίνουν οι υγειονομικές αρχές και αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να αποφύγουμε και να το πούμε γιατί όχι ένα lockdown, αλλά πιστεύω ότι το επόμενο lockdown θα είναι καθολικό και θα είναι για πολλές περιοχές της Ελλάδος, εάν δεν τηρήσουμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έτσι προείπα και τις κατευθύνσεις. Προσευχή λοιπόν, στο χέρι μας θα έλεγα είναι να μπορέσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και πιο έτσι αλόβητα να βγούμε από αυτήν την δύσκολη περιπέτεια. Το γεγονός όμως ότι όλοι μας έχουν ήδη στις υποψήφιες περιοχές μετά την Κοζάνη για επίπεδο 4, όποιο κανάλι και να ανοίξεις, όποια δήλωση του Χαρδαλιά και αν πάρεις, που είναι και εδώ στα δικά μας μέρη, στα γειτονικά μας μέρη σήμερα, αναφέρεται η Καστοριά. Αυτό, κύριε Κορετσίδη, είναι ένα σημάδι, μια πρόγευση, είναι μια προειδοποίηση? Αναφέρεται η Καστοριά διότι τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μια έντονη έτσι μετάδοση, μεταδοτικότητα. Είχαμε αρκετά κρούσματα τις τελευταίες ημέρες ισορρευμένα, αλλά το αισιόδοξο θα πω ήταν ότι χθες με τα μαζικά τεστ που έγιναν στην περιοχή, στο κατάστημα των ΚΑΠΗ του Δήμου Καστοριάς, δεν είχαμε πολλά θετικά, παρόλο τον μεγάλο αριθμό των ατόμων που πήγαν να πραγματοποιήσουν. Ξεπεράσαμε το 2% όμως που είναι το όριο. Ναι, αλλά η εκτίμησή μου είναι πάλι και θεωρώ ότι εάν ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας και βλέπουμε, παρατηρούμε ότι τις τελευταίες μέρες στην Καστοριά, στην νότιμη περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, αρκετά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αναστέλουν την λειτουργία τους, ναι, διότι είχαν κάποια κρούσματα, θεωρώ ότι πολύ υπεύθυνα συμπεριφέρθηκαν και ανέστειλαν τη λειτουργία αυτών των καταστημάτων. Άρα βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν έχει και πολλές επιλογές πλέον για να κάνει την έξοδό του, οπότε ίσως αυτό βοηθήσει στο να μην υπάρχουν συναθρήσεις, μαζικές συναθρήσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τουλάχιστον. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε και το ότι τα μέτρα, κυρίως αυτά που επιβάλλονται σε περιοχές οι οποίες στάσσονται στην κατηγορία 4, δεν είναι και, θα έλεγα, σύμφωνα με τη δική μας γνώμη. Έτσι, πάντα εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αλλά από τη μία βλέπουμε να κλείνουν, είναι ένα μέτρο δηλαδή στο να κλείνουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά από την άλλη τα σχολεία να παραμένουν ανοιχτά. Είναι από τα παράδοξα, όντως. Είναι από τα παράδοξα. Από τα παράδοξα, από τα παράλογα, πάντα θα πω προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις δηλώσεις μας και στις τοποθετήσεις μας, γιατί για όλα αυτά τα μέτρα συσκέπτονται καθημερινά ειδικοί, λοιμοξιολόγοι και όλοι οι αρμόδιοι που πρέπει να συσκεφτούν για να επιβληθούν κάποια μέτρα. Αυτή ήταν μέτρα η απάντηση υγείας, αλλά αυτό που λέτε ήταν η απάντηση Χαρδαλιά στον Μαλούτα, τον συνάδελφό σας, τον Δήμαρχο Κοζάνης. Ναι. Και γίνεται πολλής λόγος σήμερα και τα λέγαμε και με συναδέλφους λίγο πριν από την Κοζάνη. Εάν όντως καλώς έκανε ο κ. Μαλούτας εκεί και τα είπε τόσο χοντρά τα πράγματα και δεν πήγε και στη σύσκεψη, να σας πούμε, αν δεν το έχετε μάθει. Ναι, έστειλε τον αντιδήμαρχο σήμερα, δεν πήγε καν εκεί. Μάλιστα, θα συμφωνήσω εγώ με δεν ξέρω αν είστε στη σκληρή γραμμή με την αντιδράση του κ. Μαλούτα. Πρέπει να παίρνουμε και εμείς, είμαστε αυτοί που πρέπει να προστατεύουμε τους συμπολίτες, ναι, μας. Είμαστε εμείς αυτοί που εκπροσωπούμε ίσως τις σκέψεις και τους ανθρώπους μας εδώ πέρα που ζούμε καθημερινά μαζί τους, και είμαστε αυτοί στο κάτω-κάτω που θα πρέπει να προστατέψουμε την περιοχή μας. Και ας μην είμαστε και οι πλέον ειδικοί, αλλά θα πρέπει. Άρα είστε υπέρ των απόψεων Μαλούτα, υπέρ της αντίδρασης Μαλούτα. Αυτό καταλαβαίνουμε. Θα πρέπει και η γνώμη και η άποψη η δική μας να εισακούγεται. Και να έχουμε τους ειδικούς την ώρα που πρέπει στην κάθε περιοχή. Εμείς, αν θυμάστε και από την προηγούμενη φορά, τότε εκείνο το διάστημα που η Καστοριά ήταν στις πρώτες περιοχές που μπήκε σε αυτήν τη μεγάλη περιπέτεια και τη δύσκολη,
ζητούσαμε συνεχώς να υπάρχει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, να υπάρχουν κλιμάκια από τις αρμόδιες υπηρεσίες στην περιοχή που πλήττεται, γιατί θέλουμε να έχουμε κατευθύνσεις από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό ακριβώς είπε και ο συναδελφός. Δηλαδή, τώρα λέει τι να τον κάνω τον Χαρδαλιά. Όταν έπρεπε να έρθει εδώ, δεν ήταν εδώ. Κάτι τέτοιο περίπου λέγαμε και εμείς το Μάρτιο-Απρίλιο. Θέλω να επαναλάβω όμως ότι πρέπει να δίνουμε την πρέπουσα σημασία και να δείχνουμε την εμπιστοσύνη μας στους ειδικούς και στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες. Μάλιστα. Μάρκο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, Δήμαρχε, την προσωπική σας εκτίμηση. Mm-hmm. Αυτό που μάθαμε και είχαμε γράψει και στη Σέντρα μέσα στην εβδομάδα, την ερώτηση κορυφαίου στελέχους του ΕΟΔΗ προς πρόσωπο εδώ πέρα της Καστοριάς θεσμικό, πώς φτάσατε πάλι σε αυτό το σημείο? Μάλιστα. Εάν έχετε εσείς μια εκτίμηση, αν μπορείτε να μας πείτε πώς φτάσαμε πάλι εδώ. Γιατί καλά τα λέγαμε Μάρτιο-Απρίλιο, καλώς κακώς λέγαμε Δήμαρχοι Γουναράδες, έτσι δεν λέγαμε? Ναι. Καλώς κακώς το λέγαμε. Τώρα ποιος? Βλέπουμε ότι θα μου πείτε, αυτό που θα πω τώρα ισχύει βέβαια για όλες τις περιοχές της Ελλάδος και για όλες τις περιοχές του κόσμου. Δηλαδή ότι μπαίνουμε σε μια εποχή, μια φθινοπορεινή περίοδο, μια χειμερινή περίοδο, όπου αυξάνονται οι μαζικές συναθρήσεις σε κλειστούς χώρους. Έχουμε την έναρξη της εκπαιδευτικής περίοδου. Απλά να σκεφτούμε λίγο ότι η περιοχή μας και ειδικότερα και η Δυτική Μακεδονία είναι μια μικρή περιοχή, αλλά και βέβαια με σχέσεις έτσι επαγγελματικές και σχέσεις συνεργασίας με καθημερινή επαφή. Συνεπώς όλες οι μικρές περιοχές και ειδικά η Καστοριά μας είναι μια μικρή έτσι πόλη, μια μικρή περιφερειακή ενότητα, και σε κάθε μικρή περιφερειακή ενότητα ή σε μια μικρή περιοχή η μεταδοτικότητα είναι πιο έντονη. Μεταδίδεται από τον ένα στον άλλον πολύ πιο συχνά. Έχοντας και όλα τα προηγούμενα, εννοώ δηλαδή τις συναθρήσεις σε κλειστούς χώρους και την έναρξη της εκπαιδευτικής περίοδου, όλα αυτά συγκλίνουν στο γεγονός να έχουμε περισσότερα κρούσματα. Θα ήθελα όμως για μία ακόμη φορά να σταθώ σε κάτι καλό. Δηλαδή ότι το κακό είναι ότι έχουμε πολύ έντονη μεταδοτικότητα, βλέπουμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Αλλά το καλό είναι ότι δεν έχουμε έντονα έτσι, συμπτώματα και βεβαρημένες καταστάσεις. Κυρίως γιατί αφορούν νέους ανθρώπους, ίσως, δεν ξέρω, δεν είμαστε γιατροί, αλλά... Που βρίσκει τον οργανισμό τους, ναι, ναι. Και τα επίπεδα που έχει ο κάθε ένας σε πιο υψηλό επίπεδο, σε πιο καλό επίπεδο. Έχει πέσει πάρα πολύ ο μέσος όρος. Μιλάμε για παιδιά πια, κύριε Κορέντσιδη, για παιδιά κυριολεκτικά. Και ναι. Για ανθρώπους μέχρι, ας πούμε, 30-35 ετών, κάπου εκεί εστιάζουμε κυρίως σε αυτή την περίοδο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κινούμαστε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς με την άνεση την οποία θα θέλαμε. Αν και οι άνθρωποι των μέσων λένε και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην το πιστέψουμε. Το 50% τα μέτρα ασφαλείας και το 50%. Αλλά γενικά οι μετακινήσεις που γίνονται τα σχολεία, είχαμε κάποιες καταλήψεις. Όλα αυτά λειτουργούν με έναν τρόπο, θα έλεγα έτσι, δύσκολο και παράδοξο. Αλλά ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, ας περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις, αρκεί να δείξουμε, όπως είπα, την πρέπουσα σημασία. Και βέβαια, σοβαρά και υπεύθυνα. Και για ακόμη μικρότερες ηλικίες, να υπενθυμίσουμε ότι είχαμε κρούσματα ακόμη και σε δημοτικό σχολείο. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ κάτω έχει πέσει αυτό το ηλικιακό όριο, ας πούμε. Πόσο κάτω. Βέβαια, πολλοί λένε ότι ίσως να ήταν αυτές οι ηλικίες στο παιχνίδι του κορονοϊού και τον Μάρτιο-Απρίλιο. Αλλά τότε ίσως ασχολούμαστε πάρα πολύ κυρίως με τις μεγαλύτερες ηλικίες και καθόλου σχεδόν με τις μικρές. Ναι. Είχαμε έτσι, στην ουσία χαρακτηρίζαμε τις ηλικίες τις μεγάλες, τις επαθείς ομάδες. Βέβαια και οι μικρές και οι μικρότερες ηλικίες είναι σε αυτές τις ομάδες, σε αυτές τις κατηγορίες. Βλέπουμε ότι χρειάζεται προσοχή από όλους μας, χρειάζεται προσοχή σε κάθε ηλικία. Κανείς, όλοι είμαστε ευάλωτοι, απλά πρέπει να δείξουμε, να ενεργοποιήσουμε, θα έλεγα, το ένστικτο έτσι της αυτοσυντήρησης και της, να δείξουμε την απαραίτητη υπευθυνότητα. Τώρα, επειδή έχουμε και την προηγούμενη εμπειρία, κύριε Κορεντσίδη, αν σας πούν τη Δευτέρα και αν μας πούν τη Δευτέρα ο νομός Καστοριάς σε επίπεδο 4,
Εμείς τι κάνουμε από την... Έχουμε κάποια περιθώρια αντίδρασης, έχουμε την ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Μπορούν επαγγελματικοί κλάδοι να αντέξουν ένα νέο lockdown που δεν ξέρουμε θα είναι μόνο για 14 μέρες. Τι κάνουμε εκεί? Η εκτίμησή μου, ότι ξεκινώντας από το τελευταίο, είναι ότι ο κόσμος, ο επιχειρηματικός, δεν μπόρεσε να συνέλθει, δεν κατάφερε να συνέλθει ακόμη από την προηγούμενη φορά. Ή πάνω που πήγε να συνέλθει, είναι... Ναι, δυστυχώς, είναι μια κατάσταση μέσα από την οποία δοκιμάζεται και η κοινωνία, δοκιμάζεται και η επιχειρηματικότητα. Πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά από εκεί και πέρα να μιλήσω εγώ για τον Δήμο Καστοριάς, ο οποίος είναι έτοιμος και με την εμπειρία, θα έλεγα την κακή εμπειρία αυτή της προηγούμενης φοράς, αλλά οι υπηρεσίες μας όλες και οι δομές του Δήμου είναι πανέτοιμες ώστε να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Και είναι και λίγο σε μια κατηγορία, δεν είναι το lockdown αυτό που είχαμε ζήσει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Θυμάστε τότε με τα περιοριστικά μέτρα, με τα έντυπα, με τις δομές, το βοήθεια στο σπίτι που έπρεπε να πάνε σε κάθε σπίτι να δώσουν τα φάρμακα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι κάτι διαφορετικό και αυτό δείχνει ότι ίσως και η νόσος πλέον δεν είναι τόσο, δεν δίνει τόσο έντονα συμπτώματα ώστε να οδηγήσει τον κόσμο σε ακραίες καταστάσεις. Σας έχει προειδοποιήσει κάποιος για κάτι τις τελευταίες μέρες? Σας έχει πάρει όχι, κάποιος? Όχι. Δεν υπάρχει κάτι, όπως άλλωστε δεν είχε γίνει και την προηγούμενη φορά. Μάλιστα. Που κατατάχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά στο επίπεδο 3. Νομίζω ότι μας αρέσουν οι εκπλήξεις, μάλλον, εκεί στην Αντούλη. Θα συμφωνήσω με τον Μάρκο, αλλά χαριτολογώντας βέβαια, αλλά από την άλλη λέω και αν είναι να παρθούν κάποια μέτρα, έστω και χωρίς να το γνωρίζουμε, απλά ώστε να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και να προστατέψουν περισσότερο την υγεία. Ναι, αλλά έχουμε ένα προηγούμενο είδο και με το επίπεδο 3. Δεν είναι μόνο Μάρτιος Απρίλιος, δεν θέλω να το ξεχνάμε. Ότι και στο επίπεδο 3 που είμαστε τώρα, κύριε Δημαρχέ, κανείς από εσάς δεν είχε τη στοιχειώδη ενημέρωση. Δηλαδή αυτό είναι ντροπή. Ναι, αυτό ντροπή, λέω. Ότι έστω και αυτό εμείς προτιμούμε να είναι, ας μην ενημερωθούμε. Απλά τα μέτρα αυτά που παίρνονται για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό και παίρνονται ώστε όλοι οι συμπολίτες μας να βγουν υγιέστατοι από αυτή την περιπέτεια. Μάλιστα. Να ρωτήσω και εγώ κάτι τελευταίο. Ρώτα, Μαρκό. Ξέρουμε, βλέπαμε, Δήμαρχε, και προεκλογικά στο σχεδιασμό σας και μετά και με κάποιες έτσι κινήσεις που κάνατε και με ανθρώπους εκτός νομού, είχατε μία στόχευση στον τουρισμό. Θα το ρωτήσω πολύ απλά, πολύ λαϊκά. Πού πάει, πού το πάτε τώρα το πράγμα? Και πόσο πίσω πάει όλο αυτό το σχέδιο, το project? Εγώ να πω κάτι διαφορετικό. Πλέον οι περιοχές που έχουν πληγεί από τον τουρισμό είναι οι top προορισμοί στην Ελλάδα, ναι, αν όχι στην Ευρώπη. Δηλαδή μιλάμε ότι όταν η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κρήτη, top προορισμοί έχουν πληγεί από τον τουρισμό, τι θα έπρεπε να γίνει για την περιοχή μας και για την Καστοριά. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς έχουμε το πλάνο μας, οι συνεργασίες συνοχίζονται ώστε να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Βέβαια, επόμενη μέρα η Καστοριά θεωρείται ένας προορισμός ως επί το πλείς των χειμερινός. Δηλαδή αυτή η περίοδος τώρα και με τα νέα μέτρα, μιλάμε για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, έτσι. Βέβαια μέσα φέτος πέφτουν και μεσοβδόμαδα. Παρ' όλα αυτά όμως αυτή η εποχή είναι η εποχή κατά την οποία η Καστοριά είχε πληθώρα τουριστικών επισκεπτών. Αλλάζουν όμως, βλέπουμε τα δεδομένα, και δεν αλλάζουν ούτε στην Καστοριά ούτε στην Ελλάδα. Να φανταστούμε όλοι τι γινόταν το τριήμερο 26-28 από φίλους μας από τη Θεσσαλονίκη. Και κυρίως όταν ήταν Σαββατοκύριακο. Ναι. Κυρίως όταν ήταν Σαββατοκύριακο. Ναι. Αλλά λέω ότι τα δεδομένα πλέον αλλάζουν και αλλάζουν σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή όλος ο κόσμος είναι πάρα πολύ συγκρατημένος, είναι επιφυλακτικός σε όλες τις μετακινήσεις. Έχει αλλάξει η νοοτροπία, έχει αλλάξει η φιλοσοφία και του τουριστικού επισκέπτη. Απλά εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα όταν θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Τώρα, επειδή μιλήσατε επακριβώς για αυτή τη χειμερινή περίοδο, μου δημιουργείται μια ακόμη ερώτηση. Πιστεύετε ότι είναι τέλειο? Και εδώ. Ναι. Πιστεύετε δεν ότι είναι... το θα το πει και ο Μάρκος. Πιστεύετε ότι είναι τελειωμένη η περίοδος των Χριστουγέννων για την Καστοριά και αν έχετε πάρει ήδη αποφάσεις και για τα ρακουτσάρια? Σίγουρα δεν υπάρχει ο σχεδιασμός αυτός που υπήρχε την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή να κάνουμε κάποιες συναυλίες, να υπάρχουν κάποια θεματικά πάρκα.
Επίσης βλέπουμε περιοχές εδώ πέρα της Ελλάδος, οι οποίες επίσης ήταν πρωτοπόροι σε τέτοια project. Εμείς ας μην ξεχνάμε επίσης την Καστοριά ότι μετά από αρκετά χρόνια δημιουργήθηκαν κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις. Άλλες περιοχές οι οποίες ήταν πρωτοπόρες και στήριζαν την οικονομία τους σε τέτοιες εκδηλώσεις και σε τέτοια project ήδη τα έχουν αναστείλει. Οπότε και εμείς ακολουθώντας τις επίσημες οδηγίες και βέβαια με πληροφόρηση ότι η περίοδος των Χριστουγέννων δεν θα είναι η ίδια όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, προχωράμε σε έναν πιο λιτό σχεδιασμό, σε έναν πιο απλό σχεδιασμό. Για Χριστούγεννα. Που δεν έχει να κάνει σίγουρα με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις ή μαζικές εκδηλώσεις με συνωστισμό, το καταλαβαίνω. Για ραγκουτσάρια έχετε πάρει την απόφαση σας? Γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι μπορούν να γίνουν. Δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση, αλλά όπως σας είπα θα ακολουθήσουμε τις επίσημες οδηγίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, εκτιμώ. Μάλιστα. Άρα, επειδή έχει μια μαζικότητα το καρναβάλι, φαντάζομαι ότι συνωστισμός και συγχρονισμός θα είναι απαγορευτικά για τη διοργάνωση των εργατζοριών για πρώτη φορά, ίσως τα χρονικά, δεν ξέρω. Χωρίς να σας επαναλαμβάνω πάλι, χωρίς να έχει πάρθει κάποια απόφαση, αλλά θα ακολουθήσουμε ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Μάρκο, δεν σ' άκουσε ο Δήμαρχος νωρίτερα. Όχι αυτό, την ίδια ερώτηση ακριβώς θα έκανα για τα ραγκουτάρια. Ήταν νομίζω αναμενόμενο να ρωτήσουμε και αυτό. Τη στιγμή μάλιστα και για τα Χριστούγεννα να συμπληρώσουμε ότι και στα Τρίκαλα του φίλου σας εκεί του Δημάρχου αναστάλθηκε και η λειτουργία του ομίλου των ξωτικών που... Φαντάζομαι ότι αυτό εννοούσε. Ο Δήμαρχος όταν έλεγε ότι οι περιοχές που στηρίζουν την οικονομία τους σε τέτοια γεγονότα τα έχουν... Κυρίως ναι, και έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εκατομμύρια λεφτά, έτσι, όχι λίγα. Ναι. Εδώ οι αργίτες μου στέλνουν μηνύματα, εμείς καρναβάλια θα κάνουμε ό,τι και να λέτε. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Άλλωστε προηγούνται οι εκδηλώσεις του Άργους, οπότε και εμείς θα ακολουθήσουμε το ίδιο. Σκέφτεστε να γίνει στο Άργος μη γίνει Καστοριά, τρελαθούμε. Να το ρωτήσει εκεί στο Άργος. Σκάνδαλο. Σκάνδαλο, πραγματικά σκάνδαλο. Φαίνεται ότι θα έχουν την ίδια τύχη όμως, καλός κακός, και του Άργους και της Καστοριάς, και όχι μόνο, γιατί γίνονται πολλά μικρότερα καρναβάλια έτσι και αλλιώς από πολλά σημεία του νομού μας. Να πούμε, κύριε Νατσούρ, ότι αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται έτσι οι συμπολίτες μας στην περιοχή δίπλα μας, στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, να εκφράσουμε τη συμπάθειά μας, να εκφράσουμε τη συμπαράσταση. Άλλωστε, ήμασταν εμείς οι πρώτοι που τα περάσαμε αυτές τις δυσκολίες. Πάντως, όλοι μαζί με σύνεση, με σοβαρότητα, θα πιστεύω ότι θα ξεφύγουμε από την κατάσταση. Το θέμα είναι πόσο σύντομα μπορεί να γίνει αυτό. Και να ευχηθούμε να είναι το συντομότερο δυνατόν. Έχετε κι εσείς πληροφορία για 14 κρούσματα που θα ανακοινωθούν το απόγευμα σήμερα ή όχι? Όχι, δεν έχω κάποια επίσημη πληροφορία αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι τις επόμενες ώρες έτσι θα έχω μια πιο επίσημη ενημέρωση. Αν όντως αυτή η πληροφορία επιβεβαιωθεί, θα σας τρομάξει, θα σας βάλει ακόμη περισσότερο σε σκέψεις? Και ένα κρούσμα να παρουσιαστεί, κύριε Νατσούλη, νομίζω ότι τρομάζει. Πλέον δεν είναι μόνο τα πολλαπλά έτσι κρούσματα, απλά οποιοδήποτε κρούσμα, γιατί σίγουρα συγχαίεται και με άλλους ανθρώπους, ο ένας με τον άλλον, όπως σας είπα, είμαστε μια μικρή περιοχή η οποία ο ένας με τον άλλον έχουμε άμεση επαφή και πολύ συχνή επαφή, άρα εκεί είναι που οφείλεται και αυτή η μεταδοτικότητα. Μάλιστα. Ωραία. Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Μάρκο, αν έχεις κάτι άλλο να... Όχι, νομίζω μας κάλυψες όλα. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.